Καλησπέρα και από μένα για την τιμητική πρόσκληση. Θέμα: νεότερες συσκευές υποβοήθησης στην καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Στην ουσία, υπάρχει διαχωρισμός συσκευές προσωρινής και μακροχρόνιας υποβοήθησης. Οι ενδείξεις για τις προσωρινές υποβοήθησης είναι καρδιογενής καταπληξία και κάποιες υψηλές επεμβατικές πράξεις που γίνονται, όπως είναι TAVI, ablation. Για τις συσκευές μακροχρόνιας υποβοήθησης, που είναι τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια, που είναι και το θέμα της ομιλίας, οι κύριες ενδείξεις είναι γέφυρα για μεταμόσχευση, γέφυρα για ανάνυψη και destination therapy. Αυτές είναι οι συσκευές προσωρινής υποβοήθησης για την αρεστήρη κοιλία. Η ενδορατική αντλία, Tandem Heart, η Impella, ECMO και HeartMate. Για τη δεξιά κοιλία, Tandem Ervad, καινούργια συσκευή, η Impella και το ECMO. Οι περισσότεροι που ασχολούνται με την καρδιακή ανεπάρκεια ξέρουν ότι τα guidelines του 2016 στην ουσία βγάλαν έξω την ενδορατική αντλία στην αντιμετώπιση του καρδιογενές σοκ. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητείτε. Πάντως, αυτές είναι οι οδηγίες γιατί βγήκαν πλέον ως Class 3 Level V. Σε συσκευές προσωρινής υποβοήθησης είναι η γνωστή σε όλους μας η ενδορατική αντλία, η οποία τι κάνει, αυξάνει τη στεφανία ροή κατά τη διάρκεια της διαστολής και λατώνει το μεταφόρτιο κατά τη διάρκεια της συστολής. Στον Ευαγγελισμό χρησιμοποιείται κατά κόρον και στις καρδιολογικές κλινικές και στις καρδιοχειρουργικές και μέσα στο χειρουργείο σε αρρώσεις που δεν μπορούν να βγουν από την εξωματική κυκλοφορία, αλλά και σε άλλους ασθενείς. Στην ουσία, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι η ενδορατική αντλία, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, αυτό δημοσιεύτηκε το 2018, ότι έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό ο αριθμός που χρησιμοποιείται στο καρδιογενές σοκ μέχρι το 2014. Αντίθετα, έχει αυξηθεί η χρήση της Impella και Tandem Heart. Η Impella, εδώ πέρα, θα πω και αργότερα, ότι in-flow canal βρίσκεται στην αριστερή κοιλία, ενώ στην Tandem Heart βρίσκεται στον αριστερό κόλπο. Έχει αυξηθεί ο αριθμός, αλλά και σε όλες τις ηλικίες για τη χρήση της Impella και Tandem Heart. Συσκευές προσωρινής υποβοήθησης. Μία παραλλαγή, το οποίο γίνεται και το οποίο παρουσιάζεται και πιο πρόσφατα από μεγάλο μεταμοσχευτικό κέντρο της χώρας, παρουσιάζεται και θέλουν να ξεκινήσουν το πρόγραμμα, είναι ότι εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε από άλλες θέσεις την ενδορατική αντλία. Δημοσιεύτηκε το 2017, βάλανε μέσα σε αυτή τη μελέτη αρρώστους οι οποίοι ήταν ως Bristol Transplantation και ως Bristol Recovery, καταφέραν από αυτούς και κάνανε 6 winning για recovery και 141 οδηγηθήκανε για τη μεταμόσχευση. Στην ουσία, τι, είσοδος της ενδορατικής αντλίας από τη μασχαλία αρτηρία. Αυτό είναι η εμπειρία του Ευαγγελισμού πριν από 7-8 χρόνια, υπό τον διευθυντή μας τον κύριο Χαρίτο, άρρωστοι οι οποίοι τους είχαμε μετά από τοποθέτηση της ενδορατικής αντλίας από τη μασχαλία, μια κυρία 94 ημέρες και ένας άλλος κύριος 124 ημέρες και είχε μια σχετική αυτονομία. Συνεχίζω για την αριστερή κοιλία Tandem Heart. Όπως προείπα, από την κάτω κύλη φλέβα, διαμέσου του δεξιού κόλπου και του μεσοκολπικού, η in-flow κάνουλα κατευθύνεται στον αριστερό κόλπο. Υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά, το hemodynamic support είναι υψηλό, όλα τα άλλα όμως δεν είναι, όπως η implantation time, το ρίσκο της ισχυμίας για τη θρομβωτική αγωγή, αλλά και οι επιπλοκές που συμβαίνουν κατά την διάρκεια αλλά και μετά την τοποθέτηση. Πολύ καλή Impella, συσκευή η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα στον Ευαγγελισμό, την έχουμε δει σε άλλα κέντρα. Στην ουσία, διαμέσου της μοιραίας αρτηρίας έρχεται ο καθετήρας και της αορτής στην κορυφή της αριστερής κοιλίας, μέσα στην αριστερή κοιλία, όπου βρίσκεται και η in-flow κάνουλα. Εδώ είναι όλα θετικά, σύμφωνα με το πώς τα παρουσιάζει και η εταιρεία, ότι υπάρχει πολύ καλό support και effect. Ο χρόνος τοποθέτησης είναι μικρός, λιγότερα τα επεισόδια ισχυμίας και πολύ καλύτερη η αντιμετώπιση με τη θρομβωτική αγωγή. Τα έχουν ψάξει και έχουν γίνει μελέτες που συγκρίνουν την ενδορατική αντλία και την Impella, που σήμερα διεθνώς φαίνεται ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ, και έχουν με μελέτες που έχουν γίνει το 8, το 12 και το 16, και δεν έχουν δει ουσιαστικές διαφορές στην επιβίωση, στο mortal της 30 μέρες, αλλά και στα event που έχουν τον πρώτο μήνα. Γίνεται και η εισαγωγή της Impella δια της μασχαλίας αρτηρίας, και αυτό έχει ανακοινωθεί. Άλλη συσκευή, HeartMate, η οποία έχει βγει τώρα τελευταία, ενώ είχε ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια, αλλά φαίνεται ότι οι μελέτες πηγαίνουν πίσω και εδώ στην κορυφή της αριστερής κοιλίας. Για τη δεξιά κοιλία, η Impella με 5 λίτρα ανά λεπτό, διαμέσου της κάτω κύλης φλέβας και του δεξιού κόλπου, περνάει την τριγλόχινα βαλβίδα και από εκεί στην πνευμονική αρτηρία. In-flow κάνουλα δεξιός κόλπος, out-flow κάνουλα η πνευμονική αρτηρία. Δίνει παροχή ως και 5 λίτρα το λεπτό και είναι πιο εύκολη τοποθέτηση διαδερμικά. Αμφικοιλιακή μηχανική υποστήριξη.
Βάλανε αρρώστους που υποστήριξαν και αριστερά και δεξιά, δηλαδή βάλανε την υπέλα και αριστερά και δεξιά, σε 20 αρρώστους, οι οποίοι ήταν μετά από καρδιογενές σύνδρομα, μυοκαρδίτιδα. Από αυτούς οι 10 που επιβιώσαν, οι 3 κάναν recovery και άλλοι 7 πήγαν ως bridge του ΕΛΒΑΤ. Αυτή είναι η συσκευή, ό,τι νεότερο υπάρχει τέλος πάντων στα τελευταία χρόνια, που υποστηρίζει τη δεξιά κοιλία για την προσωρινή υποβοήθηση, η Tandem ΕΡΒΑΤ, με έναν καθετήρα που εισέρχεται από τη σφαγίτιδα και την άνω κύλη φλέβα, το δεξιό κόλπο, και κατευθύνεται στην πνευμονική αρτηρία. Η inflow κάνουλα παραμένει ο δεξιός κόλπος και η outflow η πνευμονική. Υποστηρίζει τη δεξιά κοιλία σε περιστατικά οξίας δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, είτε μέσα στο χειρουργείο είτε εκτός της μονάδας. Το γνωστό σε όλους μας ΕΚΜΟ, βένο αρτέριο στην καρδιογενή καταπληξία, όπου υποστηρίζει την αριστερή και τη δεξιά κοιλία, προσφέρει προσωρινή αιμοδυναμική σταθεροποίηση, βελτίωση τη λειτουργία των περιφερικών οργάνων, επιλογή στρατηγική για αντιμετώπιση θεραπεία και επιλογή σωτήριας σε αφεκτικό καρδιακό αρέστ. Παγκοσμίως έχουν αυξηθεί και τα κέντρα και τα περιστατικά, πάνω από 15.000, και το mortality, το ενδονοσοκομιακό όμως, παραμένει υψηλό, κοντά στο 42-45%. Αυτές είναι ενδείξεις και αντιενδείξεις. Οι πιο συχνές ενδείξεις είναι μεταφραματική καταπληξία, κεραυνοβόλος, μυοκαρδίτιδα και συμπτική, και οι απόλυτες αντιενδείξεις είναι σοβαρή ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας και ο διαχωρισμός αρωτής. Περιστατικό το οποίο το έχουν ανακοινώσει 54χρονών άνθρωπος που κάνανε συνδυασμό όλων αυτών κάποιων και όλων αυτών που θα αναφέρω. 54χρονών άντρας με οξύ κατώτερο έμφραγμα, μετά από βυτή και κάρπα, αποτυχούσε αγκιοπλαστική, τοποθετήθηκε ενδυνατική αντλία, έγινε bypass, δεν μπορούσε να βγει από την εξωματική. Λόγω της δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, βάλανε ΕΚΜΟ μεταξύ δεξιού κόλπου και πνευμονικής αρτηρίας. Μετά εγκατέστησε ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας από πνευμονικό είδημα, βάλανε ιμπέλα διαμέσου της αρωτής στην κορυφή της αριστερής κοιλίας, παραταμένη ανεπάρκεια της αριστεράς, βάλαν ΕΛΒΑΤ το HeartMate 2, ανάμειξη της δεξιάς αλλά ανεπάρκεια της αριστερής, βγάλαν το ΕΚΜΟ και τελικά ο άρρωστος σε τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας, μετά από 180 μέρες οδηγήθηκε στην καρδιακή μεταμόσχευση και βγήκε από το νοσοκομείο στις 214 ημέρες. Το περιστατικό αυτό έχει ανακοινωθεί. Ναι. Οκ, τελειώνω. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, το περιφερικό έκτον είναι ταχεία εγκατάσταση, μειονεκτήματα ισχυμία σκέλους. Πλεονεκτήματα για το κεντρικό μεγαλύτερες παροχές. Αυτά είναι τα προβλήματα από τη λειτουργία του ΕΚΜΟ, είναι το πνευμονικό έδημα, η αύξηση του μεταφορτίου, το φαινόμενο Άρλεκιν και η ισχυμία των σκελών. Στην ουσία τι κάνει, πέφτει το κλάσμα εξώθησης και οδηγούμαστε ως την υπενδοκάρδια ισχυμία και το χαμηλό ejection fraction, με αποτέλεσμα το πνευμονικό έδημα και την αιμορραγία. Αντιμετωπίζεται με διακορυφαία παροχέτευση της αριστερής κοιλίας ή με ΕΚΜΟ και ιμπέλα. Το φαινόμενο Άρλεκιν, χαμηλό ΠΕΟ2 στην αριστερή κοιλία και υψηλό ΠΕΟ2 από το ΕΚΜΟ, αντιμετωπίζεται με χρησιμοποίηση της υποκλειδίου αρτηρίας και βελτίωση του αρεσμού των πνευμόνων, και η ισχυμία αντιμετωπίζεται με έναν καθετήρα περιφερικής αιματώσεως στους σκέλους ή με χρησιμοποίηση συνθετικού αρτηριακού μοσχεύματος. Συσκευές μακροχρόνιας είναι γέφυρα για μεταμόσχευση, γέφυρα ανάμνηση και μόνιμη θεραπεία. Εδώ έρχονται τα ΕΛΒΑΤ για να δώσουν λύση. Ανάνυψη σε άρρωστο, ο οποίος με χαμηλό κλάσμα μετά από 7 χρόνια και τοποθέτηση του ΕΛΒΑΤ, από 15 το κλάσμα έφτασε στο 50%, ανακοινώθηκε από το ΔΡΑΚΟ το 2012. Και προχωρώ για τη μόνιμη θεραπεία, η ρημάτση, η οποία αυτήν ήταν η πρώτη που συνέκρινε τη φαρμακευτική αγωγή με τη HeartMate 1 το 2001 που δημοσιεύτηκε και μας έδειξε ότι υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα στην επιβίωση μετά από τα 2 χρόνια. Αυτές είναι οι συσκευές μακροχρόνιας υποβοήθησης, αριστερής κοιλίας η HeartMate 2, HeartMate 3, Hardcore και η Jarvik, και δεξιά κοιλία Hardcore και HeartMate 3. HeartMate 2 που χρησιμοποιείται στο νοσοκομείο τα τελευταία 10 χρόνια, είναι με περισσότερες από 25.000 εμφυτεύσεις παγκοσμίως, διετής επιβίωση κοντά στο 68%. Αυτές είναι εικόνες μέσα από το χειρουργείο της καρδιάς του Ευαγγελισμού, με την outflow κάνουλα, inflow κάνουλα και την BAB, hardware, άλλη συσκευή. Η σύγκριση μεταξύ των δύο, όπου δεν έχουν μεγάλες διαφορές στη θνητότητα, και η HeartMate 3, η νέα γενιά, η οποία και εδώ εμφυτεύτηκε στον Ευαγγελισμό πριν από ένα χρόνο, με ενδοπερικαρδιακή εμφύτευση και περισσότερα πλεονεκτήματα. Αυτή είναι η μελέτη, και τελειώνω σε λίγο, όπου συγκρίνει τις δύο συσκευές και μας δείχνει ότι η HeartMate 3 έχει καλύτερα ποσοστά επιβίωσης, λιγότερα εγκεφαλικά και λιγότερες θρομβώσεις. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι
Σύμφωνα με το πώς πηγαίνουν τα πράγματα τα τελευταία από το 2001 και μετά, ξεκινήσαμε τη ρημάδα το HeartMate 1 24% επί 2 στα 2 χρόνια, HeartMate 2 58% και σήμερα στο HeartMate 3 είναι κοντά στο 80% που πλησιάζει το ποσοστό μετά το registry των μεταμοσχεύσεων του 2018. Είναι καλύτερη επιβίωση και γι' αυτό χρησιμοποιούνται τα ΕΛΒΑΤ παγκοσμίως, γιατί έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Η Γιάρβικ, νέες συσκευές. Και αυτό το οποίο γίνεται, τα τελευταία δεδομένα είναι ότι γίνεται με αφεκοιλιακή υποβοήθηση σε τελικό σταδίο καρδιακή ανεπάρκεια μετά από αμυλοείδωση, μετά από συγγενή καρδιοπάθεια. Υποστηρίζονται και οι δύο κοιλίες με ελάχιστα επιβατική off-pump εφύτευση και λίγα πράγματα για την μεταμόσχευση, όπου φαίνεται. Φαίνεται ότι το μεταμόσχευση, όπου είναι ο αντίπαλος των ΕΛΒΑΤ αυτή τη στιγμή παγκοσμίως και πρέπει η κοινότητα να δει αν θα προχωρήσουν στην ετεροτοπική ετερομεταμόσχευση, πρώτη δοκιμή σε άνθρωπο ή στη συνέχεια των ΕΛΒΑΤ. Αυτό. Συμπεράσματα. Νέοι μέθοδοι, ελάχιστη επιβατική εφύτευση, αυξημένη αποτελεσματικότητα, αλλά μπορεί να. Όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούμε έχουν πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια κύριε Τσαμαντσούλη, πραγματικά εμπεριστατωμένη. Πραγματικά ήταν λίγος ο χρόνος για να μπορέσετε να αναπτύξετε τόσο μεγάλο αντικείμενο. Δυστυχώς από τον κύριο Δεδεηλία, που είναι διευθυντής της κλινικής, θα κόψουμε, και ήταν και ο αυτός που έφτιαξε το πρόγραμμα, θα κόψουμε το χρόνο του, θα πάει στα 4 λεπτά. Γιατί όποιος χρησιμοποιεί θα κόβεται από εσάς, κύριε Δεδεηλία. Παραπάνω χρόνο από ότι κανονικά. Εγώ να ρωτήσω κάτι, επειδή για τη σύγκριση αυτή με μπαλόνι. Ενδοαρτική αντλία με την Ιμπέλα. Πρώτα απ' όλα δεν είναι σωστό, γιατί συγκρίνουμε τσίπουρο με Coca-Cola. Δηλαδή το ένα, αν κατάλαβα καλά, η Ιμπέλα είναι ενεργειακή, ας πούμε, υποστήριξη της καρδιάς, ενώ το άλλο είναι παθητική. Όχι. Δηλαδή θέλω να πω ότι φαίνεται ότι το μπαλόνι δεν μπορεί να βοηθήσει τους πραγματικά αρρώστους. Τώρα, αν έχουν την ίδια θνητότητα, είναι ένα άλλο. Και να πω ότι, και ο κύριος Παναγιωτακόπουλος το ξέρει, έχει χρησιμοποιηθεί η Ιμπέλα στο νοσοκομείο μας. Δεν έζησε κανένας. Πεθάνανε οι άρρωστοι. Ήταν στα πρώτα της βήματα η Ιμπέλα τότε. Τώρα αγοράστηκε από τις άλλες εταιρείες. Να δούμε λίγο ποιος θα την. Αν θα μπορέσει. Η πρώτη εδώ μπήκε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαμαντσούλη.